Ο κύριο Θανέ Παπα-Νικολάου, αντιπτέραχο σε προστατρία, είναι εδώ μαζί μα. Κύριε Πανικολά, θα θέλαμε να πούμε μια καλή χρονιά, να πούμε. Να δώσουμε τι καλύτερε ευχέ για τον χρόνο που έφυγε. Έφυγε με αυτόν τον τρόπο αυτό ο χρόνο. Για την πολεμική αεροπορία με έναν ακόμα θάνατο. Είχαμε τα παλικάρια στο Καναντέρ. Το καλοκαίρι μας έφτιαξε. Χρόνια πολλά και να ελπίσουμε και ο καινούριο χρόνο με την ευχή ο καινούργιο χώνος να μην είναι σαν το 1923. <Κι> και για την αεροπορία και για όλα τα άλλα τα θηλυβερά συμβάντα που βλέπουμε, τους αστυνομικούς κτλ. <Κι> Βέβαια να ξέρουμε ότι η αεροπορία επειδή είναι ένα όπλο που συνεχώς μάχεται, πολεμάει, ε, ε, το λέμε με λύπη ότι δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα συμβάντα. Να προσπαθήσουμε να τα ελεγχιστοποιήσουμε και αν είναι δυνατόν, γιατί όχι, να τα μηδενίσουμε. Τώρα, να δούμε λίγο τα σενάρια τη πτώση που οδήγησαν. Τι μπορεί να οδηγήσει την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφου. Κοιτάξτε, καταρχά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι πετάει στην πολεμική αεροπορία είναι ασφαλέ. Η πολεμική μας αεροπορία ακολουθεί στάνταρ αμερικάνικα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί πτητικό μέσο στην πολεμική αεροπορία και στι ένοπλες δυνάμεις, mm -hmm. το οποίο να μην έχει ελεγχθεί πλήρως 100% και να δοθεί να πετάξει. Mm -hmm. ε, αυτά, αυτό το λέω γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για την παλαιότητα. Ναι, πράγματι, το αεροσκάφος ήταν παλαιό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχονταν σε όλους τους τομείς, δομικά, στα όργανα του, τους κινητήρες κτλ. Δεν είναι να δυνατόν να, να απογείωθει αεροπλάνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Ναι. Το αεροπλάνο που δίδεται για πτήση έχει ελεγχθεί πλήρως. Από εκεί και πέρα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε μια πτήση. Και το σοβαρότερο και το πιο σημαντικό είναι και θα πρέπει να το τονίσουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό τα, τα, ατυχήματα που γίνονται, τα αεροπορικά που γίνονται, όχι μόνο στην πολεμική μα αεροπορία, σε όλε τι αεροπορίε, αλλά και στην πολιτική αεροπορία, οφείλονται σε ανθρώπινο λάθο. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο το, το, ατύχημα, γίνεται διερεύνηση. Είναι βέβαιο και επειδή έχουν βρεθεί όλα τα συντρίμια και έχουν υπάρξει και βίντεο στα οποία θα δείξουν την συμπεριφορά του αεροσκάφου στον αέρα, ότι τα αποτελέσματα τη διερεύνηση θα δείξουν πραγματικά το τι συνέβη. Πόσο άμεσα μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θέλει και η οικογένεια απαντήσει. Ταχύτατα. Νομίζω μετά τι γιορτέ, σε ένα δεκαήμερο θα έχει τελειώσει η διερεύνηση. Διότι είναι εύκολη η διερεύνηση καθότι έγινε στο αεροδρόμιο και σε ξηρά. Δεν είναι στη θάλασσα που θα πρέπει να ψάξουν να βρουν τα συντρίμμια. Υπάρχουν τα βίντεο. Οπότε είναι εύκολο και θα βγει και πολύ σύντομα νομίζω. Αντίτερα, τι μπορεί να έχει πάει λάθο με την εμπειρία τη δική σου. Ε, καταρχήν. Έχει πετάξει κι εσύ ω εκπαιδευόμενο με αυτά Αφέστα, τα. Αφέσατε, τα... Όλοι οι τα... αεροπόροι μα έχουν πετάξει καλυμάτε. με αυτόν τον τύπο των αεροσκαφών. Ναι. Επρόκειτο να αποσυρθούν στο επόμενο διάστημα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα από την αεροπορία να τα αποσύρει. Είχε πλέον παρέλθει ο χρόνο τη πολλέ ορεινέ περιοχέ. Δεν είναι κάτι που είναι Είχε... να αποσυρθεί, πετάει όμω. Εγώ δεν το καταλαβαίνω έχει... αυτό. Το κάνω αυτό το απλό ερώτημα που έχει... δεν έχω πειραιτέρω. Έχει υπόλοιπο ωρών που μπορεί να πετάει. Αν συντηρείται και υπάρχουν. Τα ανταλλακτικά τα του, σαφώ μπορεί να πετάει. Να σα πω ένα παράδειγμα: το αεροπλάνο που πετάει ο πρόεδρο των ΗΠΑ mm -hmm. είναι 747, είναι πάνω από 30 ετών. Mm -hmm. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να πετάει ο πρόεδρο, συντηρείται κανονικότατα και πετάει, δεν έχει κανένα θέμα. Ε, ε, τι μπορεί να συνέβη, Η φάση τη άσκηση από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν ξέρω από ναι. τι έχω ακούσει, ήταν τέτοια σε χαμηλό ύψο που και βίαιη άσκηση με πολλά τζι που ενδεχομένω εκεί. Είτε κάτι να συνέβη στο αεροσκάφο, μια βλάβη που θα μπορούσε να συμβεί κατά σύμπτωση, ή κάποιο λάθο χειρισμένο από τον πιλότο, το οποίο αυτό βέβαια θα φανεί. Αλλά αυτά τώρα είναι οι εικασίε. Έχει ακουστεί κάτι για ένα μήνο πουλιών. Και αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί. Mm -hmm. Και τα πουλιά θα μπορούσαν να. Ε, συμβαίνει συχνότατα στην πολεμική αεροπορία, επειδή πετάμε σε ύψη που πετάνε και τα πουλιά να έχουν προσκρούσει mm -hmm. και να απορροφηθούν από του κινητήρε. Βέβαια, μισό εδώ έχουμε ένα αεροσκάφο με δύο κινητήρε που ήταν λίγο δύσκολο. Αντιτεράρχε. Μισό λεπτό. Γιατί ο Επαμινώντα, ο οποίο τον αποχαιρετά σήμερα η Μεσαινιακή Γη, στο βαθμό που είναι έπρεπε να πετάει και να κάνει αυτού του είδου ασκήσει με αυτά τα αεροπλάνα. Γιατί δεν πήγε σε άλλα αεροπλάνα, Γιατί δεν υπήρχε μέρημνα να βρίσκεται κυβερνήτη σε άλλα αεροπλάνα. Μα αφού ήταν ε, τοποθετημένο εκεί, έπρεπε κάποιο να είναι εκεί, ήταν αυτό εκεί. Ε, ήταν η τελευταία του πτήση για να πάει στα άλλα τα αεροσκάφη. Θα μου πείτε γιατί δεν είχε εκπαιδευόμενο για να κάνει την εκπαίδευση. Προβλέπεται και για αυτού του εκπαιδευτέ όταν δεν έχουν μαθητέ, προβλέπεται να συντηρούνται και να πετάνε. Άρα όλα είχαν γίνει σωστά και προβλέπονται. προβλέπονται Από εκεί και έπαιρα, είναι γιατί έγινε. Θέμα, το τι προβλέπετε και τι δεν προβλέπεται σε ενοπλέ δυνάμει. Όχι, όχι, όχι. Να, να είσαστε βέβαιοι ότι τηρούνται οι κανόνε τουλάχιστον στι ενοπλέ δυνάμει και δει στην πολεμική αεροπορία, στην οποία έχω τεράστια εμπειρία. Ναι. Τηρούνται πλήρω 100%, 100%. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικό λαό. Ότι λάθη γίνονται λάθη. Οι γονεί λέγανε χθε ότι έπρεπε να έχει φύγει. Από Α... αυτά τα αεροπλάνα. Κοίταξη, Πολύ καιρό. Θα, θα... μπορούσε να είχε βγει και πέρυσι και πρόπερσα αλλά κάποιο άλλο θα ήταν εκεί. Θα... Αφού πετούσε το αεροπλάνο, κάποιο θα το πετούσε. Καταλαβαίνετε. Μήπω πρέπει να αλλάξουμε του κανόνε του προβλέπετε. Μήπω κάποια στιγμή Α... να γίνει καλύτερη διαχείριση του Α... προσωπικού είναι θέματα τα οποία σα το λέω και από την εμπειρία μου ω στρατεύσιμο πέρασα πολύ λίγο και γνώριζα τι ένοπλε δυνάμει, αλλά και οι υπόλοιποι που το συζητούν στην αεροπορία, γιατί θα πρέπει να ρισκάρουμε με αυτά τα παλαιού τύπου αεροσκάφη, το είπε τώρα, γιατί ενώ είναι για απόσυρση δεν τα έχουν βγάλει εκτό. Ήρθαν το... Που... τα καινούργια. Μα μέχρι να έρθει η στιγμή τη απόσυρση ημέρα. Η μέρα που θα φύγουν θα πρέπει να πετάνε. Αφού είναι... Αυτό βέβαια είναι... πρέπει να δούμε αν θα αποσυρθούν τα υπόλοιπα τρία τώρα στην Καλαμάτα. Ε, Θέλω να πω ότι αν δούμε ξαφνικά να αποσύρονται τα υπόλοιπα τρία, ε, κύριε Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι θα αλλάξει και το δεδομένο αυτό, έτσι. Την ηγεσία τη πολεμική αεροπορία. Η ηγεσία τη πολεμική αεροπορία θα λάβει τι αποφάσει που πρέπει να λάβει ναι. αν αποσυρθούν, όταν αποσυρθούν και αν ναι. πρέπει να αποσυρθούν. Είναι βέβαιο όμω τα τρία αυτά αεροσκάφη, εάν μπορούν να πετάνε, γιατί να μην πετάνε. Είχαμε δηλαδή στα τα... με αυτού του τύπου τα αεροσκάφη. Είχαμε στο παρελθόν, δεν είχαμε πολλά. Γύρω στα πέντε ατυχήματα, είχαμε αυτά για τα 40, 47 χρόνια που πετάνε. Δεν είναι πολλά. Δεδομένου ότι το αεροσκάφο αυτό είναι ασφαλέστατο και μπορούσε να δώσει με δύο κινητήρε, μπορούσε να δώσει πάρα πολλά στην εκπαίδευση. Και πάλι θα σας θέλω να σα επαναλαμβάνω: Όταν οποιοδήποτε αεροπλάνο πέρα, αποσύρεται, ναι. έχει κάποιο κριτικό χρόνο που θα πρέπει από μια στιγμή στην άλλη να αποσυρθεί. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πετάει. Ρωτούν οι γονεί και οι συγγενεί. Ήρθαν τα καινούργια τα εκπαιδευτικά. Γιατί δεν κλείσαμε με τα παλιά. Ευχαριστούμε πάρα Μα πολύ. Υπάρχει... Κρατάμε δύο-τρία μουσιακά, τα βάζουμε στις εισόδου, στις πύλες των αεροδρομίων, να τα έχουμε να θυμόμαστε. Γιατί δεν έγινε αυτή η διαδικασία. Μα υπάρχει ένας μεταβα... ένα μεταβατικό στάδιο χρονικό που γίνεται όλη αυτή η μετάβαση. Τα καινούρια ήρθαν, εκπαιδεύονταν οι, οι χειριστέ τα καινούρια και αυτοί... Και για προκειμένου να συμπληρωθεί το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, χρησιμοποίησαν και τα τελευταία αυτά τρία αεροσκάφη, τα βία, τα οποία ήταν. Υπάρχουν σε πολλέ χώρε αυτού του τύπου τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Νομίζω ότι τρει-τέσσερι χώρε το είχαν. Η Αμερικανική Αεροπορία το ναι. είχε, το είχε νομίζω το Μαρόκο mm -hmm. ε, και ε, νομίζω κάνα δύο χώρε. Αλλά αυτά τα αεροσκάφη είναι ασφα... ήταν και είναι ασφαλέστατα. Δικημητήριο ναι. αεροσκάφο. Δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλό βέβαια. Είναι παλιό, δεν έχει την δυνατότητα πλέον να δώσει τη σύγχρονη εκπαίδευση που τα καινούργια. τη σύγχρονη εκπαίδευση. Τα οποία είναι όλα logistic μέσα στο πιλωτήριο. Σωστά, που... Ναι. Έτσι. Αυτό όμω είχε προβλεφθεί με ειδικέ μελέτε. Είχε δοθεί το πρόγραμμα τη σύγχρονη εκπαίδευση από το ΤΑΦ 6, mm -hmm. το οποίο υπάρχει. Και γι' αυτό ακριβώ ναι. το λόγο τα αεροσκάφη αυτά. Στο <Τι> ΤΑΦ 2 δηλαδή. Τα ΤΑΦ-2 παρήχανε στο επιχειρησιακό κομμάτι θέματα ασκήσεων που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν στην πολεμική μοίρα αργότερα στα F-16 κτλ. <συσκλήσε> που δεν μπορεί να το παρέξει το ΤΑΦ-6. Κλείνοντας, <συσκλήσε> κλείνοντας, τι θα του λέγατε του αεροπόρου μας αν βρισκόσασταν εκεί. Πώς θα τον αποχαιρετούσατε. <συσκλή> Εμείς οι αεροπόροι έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά δύσκολα. Είναι οδυνηρά... Εγώ προσωπικά, να σα πω την αλήθεια, δεν μπορώ να αντικρίσω το φέρετρο των συναδέλφων που πάρα πολλέ φορέ έχει συμβεί. Είναι οδυνηρό για όλου του συναδέλφου, την οικογένεια και την πολεμική αεροπορία. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί Λέστη. να συμβεί. Τι να πω, τι να πω. Καλό ταξίδι στον συνάδελφο, κουράγιο στην οικογένεια, στα παιδιά. Και εδώ έχουμε και το φαινόμενο που ήταν μάρτυρε και, τα παιδιά, και τα παιδιά η οικογένεια. Είναι, 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 κάτι Είστε. φοβερό. Είναι... Ε, τι δεν μπορεί, είναι, είναι ό,τι πιο δυνηρό μπορεί δύο. να συμβεί σε κάτι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, και εγώ σα ευχαριστώ. Ε, να είστε καλά. Καλή χρονιά να Καλή δύναμη καλή και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και χρονιά όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Λοιπόν.